Λοιπόν, πάμε. Να πάμε να αρχίσουμε το σημείο και το draft. Αν και αυτά θα αλλάξουν όλα, by the way. Θα αλλάξουν legit όλα, αλλά ναι. Πειράζει πάνω εδώ. Μπορεί, Doctor, ναι. Zach Bun. Πω, πρέπει να κάνουμε και καλίστα, Nautilus. Καλίστα open. Προφητεία ολοκληρώθηκε. Ποια προφητεία? Καλίστα που πού τότε. Δεν έχουμε 5 Αιγύπτιους. Μαλάκα, φαντάσου λίγο να μείνουμε 5 Αιγύπτιους. Πω 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 πω. Σε πόσες γίνες θα αλλάξουνε? Θα ήταν καινούργια εκπομπή. Εννοείται η κατάθλιψη με τον προπονητή της καρδιάς σας. Καλά, σουρ κατάθλιψη. Σουρ κατάθλιψη. Θα σουν σουν. Μάνι. Είπα όλα τα stories, δεν μπω από το team. Είπα τα πάντα. Το νιώθα. Πιστεύεις ότι υπάρχει μια μικρή ελπίδα για τη Fnatic? Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει μια μικρή ελπίδα για Stomp. Κάθε στιγμή που ανοίγει θα... Τι λέτε, ρε? Πότε αρχίζει το split? Από το πρώτο game θα γίνει swap. Here we go again, swap. Γνώμη για νέο συνάν. Πολύ σωστή κίνηση. Πολύ σωστή κίνηση. Μπρο, θα έπεφτα πραγματικά. Θα το παράταχα. Θα έπεφτα σε κατάχρηψη φουλ. Πού, μα να είχα υπογράψει όλο. Να είχα φάει τον bait εκείνη την ημέρα. Και να είχα πει ναι, ναι, πάμε. Και να ήμουν με το. Με τον Αμπντούλ, τον. Δεν ξέρω και τα ονόματά σου, ξέρω εγώ. Και να ήμουν με πέντε τέτοιου φίλοι, επειδή δεν μπορώ να πάω σε μισό κουμπί. Θα τα είχα δει όλα. Δεν. Νομίζω ότι θα ξαφανιζόμουν φουλ. Θα ξαφανιζόμουν φουλ, δεν υπάρχει. Χαμπίπικα. Τώρα θα είσαι με την. Εντάξει, μπορώ τουλάχιστον αυτή είναι μια μορφή την οποία ξέρω, κατάλαβε. Οι άλλοι. Ντέιμον λογικά δεν θα γινόντουσαν, ρε. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τον draft. Κάνε ένα ρατσισμό, φίλε Φιλοθανάσου. Κάνε ένα ρατσισμό. Απλά δεν έχουν αποδείξει πολλά πράγματα στο λίγο για την ώρα. Για πε τι θα γίνει, θα βάλει. Τι βλάκε είστε, ρε. Χαμπίμπι. Χαμπίμπι, κάμου του collect. Τι γράφετε, ρε. Τι παιδιά είστε. Μαλάκα, πόσο special είστε. It's insane. Καλημέρα, Ντέβιλ, καλημέρα. Τι παιδιά είστε, γάμο. Λοιπόν, ο Ριάννα θέλει. Όχι, τι λέω, τι ο Ριάννα. Βόλιμπερ μαζί με το Μεταλλίγκε. Καλό ήταν Βόλιμπερ για το swap. Πήγαινε στην αρχή του stream και άκου την ιστορία. Ένα μισοωράκι είναι. Δεν έχω πει την ομάδα. Δεν λέω που υπογράφω. Αφήστε με. Αφήστε με τα games. Σα είπα όλο το season μου, μαλάκια. Να περιμένετε τώρα να γίνει ανακοίνωση. Τι του έχει μείνει του Τσόβι εδώ? Α, το Αζίρ είναι open ακόμα. Γιόνες να μπορεί να παίξει εδώ μέσα στη Τζουάνη και όλα αυτά. Όρι είναι ακόμα open, ναι. Κόρκι. Έλα μωρέ Τσόβι, δεν βαριέσαι ρε φίλε. Αν έπαιρνες όμως, μπρο, με αυτό το ρόστερ που φτιαχνόταν, δεν έπαιρνα το πρωτάθλημα ούτε μέτρηση. Καλημέρα, Σιλβέστρ. Όχι, σκεφτόμουν τα pairs, ρε, σκεφτόμουν τα pairs. Θα έχεις ελπίδες, ναι, σούπερ, άκου, θα έχω. Ναι. Ποιος? Japan DS, ευχαριστούμε για το sub. Να, είσαι καλά, γόρνα μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το σαμπάκι. Ένα, δύο, κατέβηκε με την Ελλανδία, χθες Eurovision. Α, ναι. Τι είναι αυτό? Όχι. Μη. Μπρο, ο Μπόντα είναι απλά ένας από αυτούς που μπορούν. Νομίζω δεν έχεις αρκετούς από αυτούς. Αμάν. Οκ. Yes, Fnatic Game 1. Είναι πολλές χώρες μαζί, Κώστα. Το Βαλκανικό. Ποιο link θα σώσω, γιατί δεν βλέπετε στην οθόνη? Οκ. Πολύ έχω ένα timer. Ένα timer 22 λεπτό να βγάλω το Πασίτσιο.
Όντως, Στάιμερ. Περίμενε. Στάιμερ, όντως. Πού είναι τώρα, περίμενε. Το timer πού είναι. Αυτό δεν είναι το timer. Ωραία, κάτσε 22. 22-0, set. Start. Έλα, νάτο. Ορίστε. Έχασα το τέτοιο ρε. Έχασα το ποντίκι. Έλα να το fixed. Πω, χάθηκα τελείως. Ορίστε, όβαλα το timer. Το nickname, μήπως. Κάνω το opening act για να ακολουθήσουν οι συνάδελφοι. Πέρα να στείλει φωτογραφία το Βασίλη μετά, by the way, να ξέρεις. Βασίλη, no offense, αλλά έχει κλείσει ανώνυση με μη λέει από άλμο. Βλέπω να πέφτει κατηγορία. Όχι, ρε, δεν θα είμαι GLR Japan. Δεν θα είμαι GLR, ευχαριστώ το Σάπ κιόλας. Λοιπόν, καθίστε λίγο να δούμε και τον draft αυτά, γιατί. Περιμένετε λίγο. Πέφτει spam και είμαι. Νιώθω ότι δεν μπορώ να συντονιστώ στο PC μου, ρε φίλε. Σε δύσκολη με σένα, Τσιπεράκος, σούπα. Ο Τσιπεράκος έχει κάνει αυτό που θέλω να κάνω τώρα. Να αρχίσω σιγά σιγά να παίρνω σε άλλα region και καλά έχει κάνει κιόλας. Λοιπόν, να πω κάτι. Ωραίο το τραφτάκι το Fnatic. Γεια σου Ζαβλάρη, καλημέρα. Ωραίο είναι το draft το Fnatic, αλλά νομίζω θα υπάρξει, ναι, DNA gap. Θα υπάρξει DNA gap. Αύριο G2 και Region T1. Αύριο νομίζω το BLG τέτοιο. By the way, BLG. Θα γίνει swap όμως 100%. Θα πάνε να αποφύγουν τον bot matchup. Τσιπεράκος αυτό έχει παίξει 1,5 χρόνο LVP2, by the way. Πήγαινε σωθείς. Α, τι prediction να βάλω. Ωραία λοιπόν, ακούστε θα βάλω. Λοιπόν, πάμε. Game time. Για να δω λίγο το draft. Over 28-30. Under 28-30. Πάμε. Predictions. Let's go. Over under. Over under λεπτά. Δεν μ' νοιάζει ο νικητής. Λεπτά. Ρίκα του team. Ωραία, swap, κλασικό. Βολεύει πάρα πολύ του Gen G αυτό το swap επίσης. Δεν ξέρω πόσοι άλλοι το διαβάσανε. Αλλά ναι. Με Vlad Lek. Για solo και είναι ωραίο. Ποιος? Νόντους, κάτω παύλα Νόντους. Σε ευχαριστώ για το sub. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αληθώς. Ελθώς κρίσκει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νόντους. Να σκαλά. Δεν με έχει follow. Γιατί πρέπει να φάει νερφ αυτό το πράγμα, ρε. Πρέπει να φάει νερφ αυτό το πράγμα το swap. Κάπως πρέπει να τον νερφάρουν. Είναι πολύ κουραστικό. Θέλω καλό από πόντους και νευχή σου. Παιδιά, ύστερα. Λοιπόν, swap το Καμίλ τι έκανε. Έκανε TP top. Όταν κάνει το wave οι άλλοι. Τρώει dive σε επόμενο wave, λογικά όμως. Και ο Wukong θα προλάβει να το κάνει cover. Σε Τζουάνι πρέπει να πάρει αυτό καν και να τρέξει πάνω. Έχουμε τρένο. Πάλι έχουμε τρένο. Κάτι μυρίζει. Τι μυρίζει. Μαλάκα πρέπει να χέστηκε ο χιουμανόιντε πάνω του. Μπρο. Μύρισε μέχρι τη Δάφνη μύρισε. Μύρισε μέχρι εδώ. Άλεξε σόβρα καταλαφέ. Τι το έκανε, πώς γίνεται. Το παστίτσιο μύρισε. Σε έβγαινε ότι την πήρα για να ξυπνήσεις. Δεν νωρίς σοβαρά μιλάς.
Την αγάπη μου. Τα respect μου για την αγάπη μου στον Όντος Νόντος που έφυγε την πήρα νωρίς για να ξυπνήσει τα... Μαλακά... Δεν ξέρω, αυτά με... αλήθεια σου λέω, με συγκινούν άπειρα, δεν υπάρχει. Δεν μπορώ να καταλάβετε καν. Αλήθεια, είναι λίγο insane. Το εκτιμώ επί δύο. Το εκτιμώ επί δύο, το εκτιμώ... Το ίδιο εξίσου με το Σαπ. Ρίπ. Αυτά. Πάμε, σοφήνει cosplay ο Κάνιον. Πάει πολύ καλά γενικά το swap, πάει πολύ καλά. Λογικά. Λογικά θα άρχισε να το... τι το κάνει ρε. Μαλάκα, στο είχα πει. Icebreaker, στο έχω πει ρε μαλάκα ότι αυτός εδώ το κάνει. Το κάνει insane με το κασάρι μου. Δεν κάνει κάτι φοβερό μπαλάκα, πάτε απλά ποτέ τα κουμπιά. Είδε σε το κάνει εδώ. Μπρο, το κάνει buffer, το γύρισε πίσω, τον έκανε έτσι, τον έκανε αλλιώς. Τον πήρε μαλάκα με την γυγιά και τον έσπρωγε, τον έκανε έτσι. Εντάξει, τον ήταν σε vision και δεν κουνήθηκαν έτσι. Δεν υπάρχει. Ξεκίνησε να συμπήρει στα 10 το πρωί, φαντάζεσαι. Εντάξει, ρε, δεν τον είδε. Στο top το είδατε όμως τι έκανε ο Κιν. Σου λέω, παίζει διαφορετικό κασάντε αυτός, ρε. Κάνει κάτι buffer. Δεν ξέρω, δεν έχω τα δάχτυλα για να τα καταλάβω τον buffer. Βασικά τα καταλαβαίνω τον buffer, απλά δεν έχω τα δάχτυλα για να το κάνω. Μπορεί να ξαναδείξει. Δεν σιγά με το δείξει αυτό στο top. Οι observer νοιάζονται μόνο μαζί με τα replay που κρύβονται. Που κρύβονται στα Alcove, να πούμε. Ωμα, ωραία. Κόκκινο είναι, ναι, Ice, ναι. Πάει κάπως τον μπάφαρε περίεργα ρε φίλε, θέλω να το δω μετά. Θυμηθείτε λίγο να το δούμε μετά αυτό του Kin, by the way. Έχασε flash και αυτός, δεν έχει κανείς flash μαλάκα και ο Wukong είναι full αφουκού στην αρχή. Ωραίο cover. Ωραίο move κιόλας και το rumble. Απλά μείνε στο boost, μην φάνεις καν. Ωραίος ο Lehens εδώ. Μένει στο boost, δεν φαίνεται καν, γυρνάει πίσω. Δεν έχει φανεί όλη τη διαδρομή, by the way. Εντάξει, το ξέρουν οι άλλοι βέβαια, αλλά... Ωραίο, μια χαρά. Ωραίο εδώ. Μείνει το παιχνίδι. Τρελο Lehens. Map gap. Σου λέω αυτός παίζει λίγο άρρωστο κασάντε φίλε. Η ομάδα σου είναι... Ρε σταματήστε ρε. Αφήστε μας να δούμε τα μεζάδερα. Έχω χαρή παιχνίδια αυτές τις μέρες ρε φίλε. Ήταν πολύ πιο δύσκολο να τα δω. Wukong παίζει, δεν μπορεί να κάνει πολλά στην αρχή το Wukong ρε φίλε. Το Wukong έχει αυτή την ιδιαιτερότητα. Μόνο πάντως συζητάμε τον πονάς αυτό ότι είναι useless στην αρχή. Μέχρι να πάει 6. Δεν είναι champion, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Θες μία memes. Τι έγινε εκεί. Μπρο, μέχρι να δω μίμης πέθανε τέτοιος. Believe it. Καλό, το δείξω μετά. Αν έχουμε να κάνουμε βάρ και τα κρέατα που στείλατε για να δω skin. Χαμός, by the way. Όπου παίζει, έρχεται 15 λεπτό. Τσόγκα θας. Να παίξει τσόγκα θα πει. Να παίξει τσόγκα θα πω αυτούς. Όχι, όποιος χάσει δεν αποκλείστηκε, πάει στο κάτω bracket. Στο loser bracket. Καλημέρα Spirit, καλημέρα σε όλους. Ρε φίλε, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Fanatic. Δεν τον έχει δει. Δεν τον είδα. Ρε είναι... Έχω τυφλωθεί, δεν βλέπω τα words. Δεν είπα γιατί. Είπα ότι δεν πρόκειται να παίξουν. Δεν βλέπεις και το πλέον αυτή τη στιγμή. Η Yu παίζει, let's run die. Πλάκα έχει ο πίνακας, όντως. Το core dynamic δεν ήταν αρκετό. Τώρα θα βρει κάτι καινούριο ο Sick. Μας κάμαρες. Ρε φίλε, ελπίζω να αντέξουν οι Fnatic, ξέρω εγώ. Του κάνει dash μπροστά, bro. Θα του πάρει την ψυχή. Δεν μπορεί να λέει να ρίχνει μανόητρε. Δεν ξέρω, χειμώνα εντάξει. Δεν κακός laner, ας πούμε. Αλλά. Πώς γίνεται να μην μπορεί να είναι εναντίον Corki.
Ωραία, ρε φίλε, πάμε λίγο. Τι win condition έχουν οι Fnatic? Την Καμίλ αργότερα, έτσι. Τα λίγια Καμίλ για να παίζουν απλά στο side. Γιατί ουσιαστικά είναι όλοι στο side οι Καμίλ. Δεν ξαφνιάζομαι. Απλά πάντα, ρε φίλε, θα με ξαφνιάζει ότι μπορεί να λέει Νάρ, α πούμε. Εντάξει, ρε, στην Ευρώπη είναι τόσο κακό laner. Θα το κάνει πάλι W μπροστά. Μέσα εδώ, τι του κάνει, απλά δεν τον νοιάζει. Κάνει κανένα random epsilon humanoid και απλά του κάνει W μπροστά ο άλλος. Στο μεταξύ δεν υπάρχει άτομο να κάνει fetching μετά, έτσι. Δηλαδή, το front line είναι το Wukong. Πω, θα έχει 15 λεπτό, by the way. Θα έχει 15 λεπτό. 15 λεπτή τελική. Τι βίντεο έχει στείλει? Κάτι από το Πάσχα. Ισχύει, μην το ισχύει, το είδα αυτό που μου στείλες. Ο Humanoid κάπου εδώ κατάλαβα ότι δεν μπορεί να κάνει έψιλον, γιατί θα πεθάνει. Να κάνει έψιλον μπροστά για το wave. Γιατί άλλος του κάνει W και του βαράει φάπες. Ω! Ω! Πέθανε ο Λιχέντς. Πω πω, ο Λιχέντς εδώ. Πω πω το bot. Ω! Έλα, το ανέβασε ένα τικ. Ωπα ρε. Οκ, ωραίος. Ο Νόγι, γιατί πλάσ... Μα λέγα τι... Ωπο. Τζάγγιλο βατχόμ. Ο άλλος φλασάρι έχει zero stacks, δεν έχει απολύτως τίποτα να κάνει. Και φλασάρι έρχεται και τον κάνει one shot. Δεν μπορώ να καταλάβω τι σκέφτεται τον, αυτός τρώει dive τώρα. Ωχ. Μαλακίστηκε ο game. Γιατί περιμένω να προλάβει το play. Okay. Ωραίος. Ρε ψιλογαλά το παίζει το Καμίλ αυτός. Ο Ράζακ. Ρε νιώθω το play GNG είναι ένα βήμα μπροστά σε οτιδήποτε γίνεται. Σε οτιδήποτε γίνεται. Ωραίος Όσκαρ. Το παίζει το Καμίλ αυτός, by the way, και είναι ψηλοτίμιος με το Champion, γενικά. Τι ωραίο Κασάνου παίζει. Το μάτι σαρβαρ. Δεν χάνεις εσύ αυτός, λέω κάνεις spoons, yes. Ωραία, για να δούμε ρε φίλε, πού του φύγαν τα stack. Ωραία, εδώ τα έχει ακόμα. Ωραία, δεν υπάρχουν stack. Ποια stack είναι, τα stack έχουν φύγει ώρα τώρα. Α, έχει δύο. Δεν προλάβαμε. Όπως το bot πάντως συνεχίζει να το τρέχει, από τον τελικό του LCK μέχρι και τώρα. Ρε, ντουρίο σου λέω, κόργι κάνει spawn. Δεν παίζει, κάνει spawn CS. Καταλαβαίνω γιατί παίζει νομίζω. Το κρόσαρε, ναι. Το κρόσαρε, ναι. Ρε, πάντα είναι στα πλαίσια. Δεν μου φαίνεται τίποτα περίεργο από αυτά που γίνονται. Γεια σου, Incredible. Δεν μου φαίνεται τίποτα περίεργο. Δηλαδή, απαντάνε πουλ στα πλαίσια. Εμείς όταν είχαμε βάλει το Lehens, τον έχουμε βάλει πιο κάτω, νομίζω, έτσι. Δηλαδή, πλέον δεν μου φαίνεται περίεργο ότι γίνεται κάτι και απαντάνε στο map. Γιατί εντάξει, το έχουμε συνηθίσει. Ωραία flank words αυτά έχουν τυπεί όμως. Έχει Καμίλ. Ναι, η Incredible πήγαινε πίσω στο stream, κοιτάξτε. Βέβαια ότι άλλοι έχουνε κόρη και το κόρη είναι 2-0 στο 13 με 150 CS. Τι θα κάνω στο φλασάρι στη μάπα τους σε λίγο, ρε. Θέλω το time με το παστίτσιο, ισχύει. Δεν έχει πακέτο κόλ για το κονεστάρνο χωρίς πακέτο. Το πήρα τον Drake φανάτικα. Αν φύγουνε κάπως είναι κομπλέτο play. Αν φύγουνε μια χαρά είναι.
Ψηλό τρολάρνε Gen Z εδώ. Δηλαδή υπάρχει λόγο να πάρουν κοντεστάρι. Είναι ψηλοκόκκι εδώ. Κάνουν limit test. Βασικά κάνουν skills και όχι limit test. Κοίτα, έχουν ένα spike τώρα παρόλα αυτά οι Fnatic έτσι. Δηλαδή τώρα είναι ένα ψηλο decent σημείο. Τώρα που τα Λία βγάλει και item. Είναι ψηλοκομπλέ. Επίσης αυτό το tower το παίρνανε για πλάκα και τα εβάρανε την Ταλίγια. Δεν χρειάζεται να πάνε στον Drake άμα είχε κάτι σε Τζουάνι ούλτι. No reason contest είναι αυτό. Γεια σου Ινς, καλημέρα. Τώρα θα το παίξουν καλύτερα το map, αλλά θα το δούμε, κάτσε. Γιατί και άλλοι θα έχουν στο site την Καμίλ. Σε ποιο room. Στείλω μου DM. Να κλείσει το timer. Στείλτε μου DM να το δείξουμε. Αυτό start κάνει εκεί. Καλημέρα Troublemaker. Το Καμίλ πως χάνει στην αρχή. Μέχρι να βγάλει item με bro. Δεν έχει τρελό pressure. Γεια σου gamer, back to base. Ισχύει. Ισχύει. Τι κάνει ο Ζιού να πούμε. Αλλάζει πολύ στα levels αυτό το matcha by the way. Το Cassandra Καμίλ. Επίσης όταν βγάλει δεύτερο item. Το Καμίλ τότε έχει καλό press side. Βασικά στα 3 έχει αλλά τέλος πάντων. Γενικότερα Καμίλ να τσάμιλ που θέλει items. Έχει κάποια spike σε κάποια level για να έχει λίγο control του lane. Όχι κάτι φοβερό. Καλημέρα καλημέρα Μαρία χρειά πολλά γιόλους. Έστειλες για να δω. Ωρε μάγκα. Κάτσε κάτσε αυτό πρέπει να φανεί τώρα. Ωρε μάγκα. Δείτε. Πού είναι, δείτε. Πω, φαίνεται έτσι. Πω. Πού το game. Α, έλα. Πω. Στην ένα κομμάτι. Πω. Clean. Clean AF. Από ό,τι φανάει πρέπει να μπορούσε να κάνει trash talk τον Άπα. Κάνας humanoid. Δεν περνάει. Τι κόβει το κόρκι. Το κόρκι δεν πρέπει να κάνει βινιά σε λίγο. Κάτσε περίμενε. Κοίτα 3 κάπα. Με κόρκι να έχει 3 kills. Καλά παίζουν σε αυτό το site by the way. Ναι, γκάρι μπλου σάτζ ρε. Πολύ σάτζ. Το είδα. Καλά κάνουν και παίζουν το site της Καμίλ by the way. Δεν ζήνουν καθόλου control στο map. Γιατί είναι το site που είναι και hard, θα είναι hard winning αργότερα. Όσο μπορεί να πρέπει να τους περιορίσουν πολύ resources. Πολύ στο game plan. Τι να πάω ρε φιωκάτζ, αναμενόμενο είναι. Αυτό το κοντεστάρουνε ή... Όχι. Στο επόμενο Drake να δω που θα έχει ο Corki πακέτο. Είναι από το LCK αυτοί τα παίζουν περίεργα. Το bot του Gen G. Έραντε. Νομίζω αυτό ήθελα να κάνει και δεν το υπολόγισε καλά, Sick. Ω. Κόμπο humanoid. Δεν έχει κόμπο. Ω. Θάλασσε το ρομπότ. Οπα. Αμάν. Χάλασαν. Τι έκανε κύριο Τσόβι. Προχάλασε η εφαρμογή. Τσόβι Τράουτ. Χάλασε η εφαρμογή. Αν είσαι Fnatic ναι πέσει πουλ για το stack drakes. Γιατί το έτρεξε ρε. Επίσης ο Τζουν πετυχαίνει τα arrows με την Ash by the way. Ωραία το chat έχει πάρει φωτιά, δεν προλαβαίνω να δω. Να διαβάσω όλα. Βέβαια το πήρε η Ash. Ω, η Λεχέντ.
Πήγε ρε Ράζο, τι κάνεις εκεί βρε Τσόγια, τι κάνεις. Γιατί γκριφάρεις αδελφέ. Έλα, μα τι κάνει ο Ράζορ και κύριε φίλε. Η BLG πιστεύω στα. Για ποιον λόγο ήταν εκεί ο άλλος, δεν έχει κάνει. Ρε κάθε πάλι μια κουβέντα θα κάνουμε ρε φίλε. Δεν λενσάρουνε, δεν ξέρουν όπου πρέπει να λενσάρουνε. Ρε πως ήταν εκεί ο Ράζορ. Επίσης και ο Τσόβι εδώ τι κάνει ρε φίλε. Η εφαρμογή του Τσόβι έλεγε στο μυαλό του. Έκανε ε, πάντα W μέσα. Πάλι καλά δεν φλάσαρε. Πήγε ο κανένα κακομοίρης να το σώσει. Χαζομάρα, πολύ κακό play. Δεν υπάρχει setup για να το κάνανε. Και μετά ο Ράζοκ μπορεί να μας δείξει λίγο, ο κάμεραμάν μπορεί να μας δείξει τι έκανε ο Ράζοκ. Επίσης... Δεν τον έχει ακόμα ο Σκάριν, δεν έχει καθόλου items. Άλλως είναι δύο items. Ναι, το πήρε ο Ζιούν, ναι. Υπάρχει. Μπορεί. Δες ρε φίλε, θυμάσαι την κουβέντα που είχαμε κάνει με το Καμίλ. Ότι το Καμίλ, γιατί να παίξει το Καμίλ και να μην παίξει το TF, όταν ο TF κάνει το ίδιο πράγμα που κάνει Καμίλ, αλλά με λιγότερα gold. Εντάξει, όχι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Το ίδιο πράγμα εννοώντας ότι έχω side pressure. Αυτό εννοώ. Στην Καμίλ ρε φίλε, θέλω 13.000 gold. Δεν είχε ακόμα δεύτερο item κακομίρε Καμίλ μου. Και ούτε και θα βγάλει όταν οι άλλοι θα έχουν 5 ρε φίλε. Έκλεισε τα hacks, ναι. Επίσης δες οι φανάτοι δεν έχουν πουθενά κοντρό στο map ρε. Λέει πως φτάνεις. Πάλι καλά που έχουν ας έψιλον. Το ίδιο πράγμα εννοώ με το side pressure. Θέλει πάρα πολλά gold κάνουμε για να λειτουργήσει το Champion. Απλά πρέπει να στολάρει το game μέχρι το σημείο που η Camille θα είναι win con. Άρα όλοι οι άλλοι ψηλολειτουργούν σαν full bridge ας πούμε πάνω σε αυτό. I guess. Και άμα αντέξουμε μέχρι το 28 θα έχουμε δύο items φίλε. Εδώ disc. Άρα αυτό... Αυτό έμεινε. Χαμό το timer. Τελικά είχε μία από... offline. Ναι. Μόνο 2K είναι. Έλα απλά το, τα 2K για αυτό το champion είναι πάρα πολλά gold. Θα μπορούσε πολύ χειρότερα. Εντάξει, ναι. Απλά δες ρε, οι Fnatic δεν μπορούν πουθενά να κάνουν establish control κάπου, κάτι. Δηλαδή, και το μόνο που θα πρέπει να κάνουν είναι να βρίσκουν πίξ. Δηλαδή, περπατάνε να παίρνουν SS το control, θα του το ψηλο fake δει, θα του το δίνουν ψηλο fake οι άλλοι. Πες το. Και απλά περπατάνε εκεί. Δηλαδή, δες τώρα, ας πούμε, περπατήσαν, πήγαν να κάνουν ένα πίξ, ξαναγυρνάνε πίσω, ή θα ξαναπάνουν full control στο map. Και αυτά τα walls που έχουν τώρα οι Fnatic είναι πολύ useless, δηλαδή δεν προσφέρουν τίποτα. Στου sets Καμίλ δεν μπορούν να παίξουν ακόμα γιατί Καμίλ δεν έχει items. Ναι, το Καλίστα που εξηγήσαμε πολλές φορές είναι legit το Lethality. Και δες και τα δύο walls που βάλανε, σε ένα web τα καθαρίσανε. Και από τη στιγμή που το set της Καμίλ δεν κερδίζει, δεν μπορούν οι Fnatic να πάρουν κοντρό στο map. Και το μόνο που μπορούν να κάνουν αυτό εδώ. Μέχρι η Καμίλ να βγάλει items. Ωραία. Οκ, καλό, καλό. Ωραία. Τώρα φίλε κάπως πρέπει να κρατήσουν το mid prio, κάπως πρέπει να το κάνουν κοντές για να πάρουν κάπου walls, να πάρουν κάπου κοντρό στο map. Εντάξει, βλέπω το soul point να κρίνουν να εντάρουν fulls. Λάσκες. Λίγο SP, γνώμη. Ακόμα ένας X-player που πήγε τέτοιο. Τι, σαν player ή σαν coach πήγε.
Ωραία, κομπλέ. Χάζω setup έχουν, ο Κόρκι έχει πακέτο. Όχι, δεν έχει πακέτο, πάρε το Τσόβικ, έχει τους έχουν ψιλοπνίξει στο mid game πάρα πολύ. Δεν μπορούν να παίξουν το game, Fnatic. Μου φαίνεται λίγο unplayable, ρε φίλε. Μου φαίνεται λίγο unplayable. Τα πλάνε ξανακολλάζει οι άλλοι και τους έκαψε ζωντανούς, ρε φίλε. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ο Ράζο, γιατί περπατάει σε τσογιάς, ρε φίλε. Γιατί το κάνει αυτό. Πόσο κόλλησε αυτό το σουρωτήρι, by the way, μετά το fight. Ευχαριστώ ρε τον αρέσω και το ψάμε το prime. Ωχ, ο Ράζορκ. Οκ, καλό try. Μετά το σουρωτήρι τα 10 στα 10. DNA gap. Το DNA gap που λέγαμε. DNA gap. Well. Okay. Αυτά. Α, και το time είναι 25. Θα πάτε γιατί παίζετε το A support. Μα χίλιοι λόγοι υπάρχουν. Χίλιοι λόγοι υπάρχουν. Έψιλο έτσι χαζογκριφάρ, nice. Και από πού άρχισε, πότε τελειώσει με την άσχετη πέμπτη. Πώς να μην νιώθεις καλά με το Wukong, Φίλιξ, το δύσκολο έχει το πικ. Απλά δεν έχει early game agency. Κάνε, ναι ρε. Κάνε λίγο λίγο. Θέλει ο Ράσκονες παίξει που θέλει στο early να έχει κάτι να είναι active, κατάλαβες. Αυτό το έχεις απέχτης, αλλά τώρα κάποιος δεν μπορεί να τα έχεις πάντα αυτά. Γίνεται. Πρέπει να έχει δει λεπτά παντιμένο το κουδούνι. Καλημέρα ρε Πέτρο. Τι έχεις παρακύλει πάλι. Ο Τσόβι φλάσαρε. Σε ποιο πλανήτη, κάτσε εδώ το order. Κάτσε εδώ το order. Δεν είχε κάπως τρελό άγγι. Δεν ήταν για κάποιο καλό άγγι το πόπι εδώ. Να σου πω την αλήθεια. Ωρα, θα βγει το άντερ τελικά. Είναι το under. Close ήταν πάντως. 28-30 ήταν. Εντάξει. Βγήκε 27 κάτι. Under. Πόσο βαρετό σκάθε. Έλα ρε, δεν είναι. Εγώ ειδικά φέτος δεν πρέπει να έχεις παράπονο για το meta. Έλα ρε, είσαι άδικος λίγο. Μπρο, δεν μπορεί να έχεις παράπονο για το meta. Έχουν αλλάξει picks γενικά. Τελευταίο εξάμηνο. Πάμε. Σουρωτήρι. Άμα, τι γίνεται εδώ. Ξαναπες το. Δεν με έχει follow. Θα τον γαμίσει. Λοιπόν, κάτσε να δούμε τι adapt κάνανε. Ποιος, Μιντορίμα, gift subs ο Ράβτζου. Ευχαριστούμε φίλε Μιντορίμα. Να είσαι καλά φίλε, αδελφέ Μιντορίμα. Να είσαι καλά. Ποιος Ράβτζου. Ο Μίντο δεν έκανε γύψα από το Ράφτζου. Τι ποιος Ράφτζου. Α, είπα Ράφτ. Ράφτζου, εντάξει, έστω. Α, σημαίνω τον Ράφτερ, λοιπόν, για να δούμε. Μπανάνε είναι Ράμπλ σε ένα Λούλου. Σε ένα Λούλου. Ναι, στο έκανε γύφτο με το ρήμα. Λοιπόν, και μπανάνε είναι Βάι καλή στα βάρους, οκ. Λούσιαν Φουπού, τους παίρνουν τον Νάμι και παίρνουν Νάμι Ντρέιβεν. Ωραία, θα φάνε open.
Νίγουν τζι ζα ομίλιο. Θα το γαμίσει. Κασάντε το μπαν σκομπλέ. Το καμίλι του νοιάζει εδώ. Πάλι το ίδιο σενάριο θα είναι. Να μην τρέιβαινε. Βέβαια το bot δεν παίζει τόσο καλά για να παίξει κάτι τέτοιο, αλλά... Hey, let's see. Εδώ πάλι ένα κόρκι θα ήταν πολύ καλό μαζί με τον Άμι κιόλας. Γενικά θέλω και κάτι από το mid που τον Άμι να δίνει buff μετά να κάνει ένα V9. Ποντάνω και Λεμπλάνκε. Πω, παίζει να σου έχει τρέξει ο Τσόβις κανένα scream. Τι, α, εκεί είμαι. Έχει κάτι να παίξει το τόπο άλλος. Ή θα... Σιτζουάνι. Και Τράντολ μπορεί να θέλει να παίξει εδώ πέρα ο Κάνιον. Λί είναι open. Το οποίο θα είναι λίγο πιο decent για αυτούς. Βιέγω για τη σέντ μπορούν να παίξουν. Αν δεν λόγω θα πάρουν και στο mid. Γεια σου ρε Φίσ, καλησπέρα. Special treatment, βέβαια αυτό. Και τώρα δεν μπορούν να πάρουν και καμίλ side ρε. Για κάτι καλό. Τι πιο. Στείλε μου Μίντο, στείλε μου. DM έχετε insider, οχ. Ναι, τώρα άμα πάρει άλλο site, ο Καζίξ απλά θα ζήσει το site που θα πάρουν οι άλλοι, που θα πάρουν οι άλλοι να παίξουν. Που σημαίνει ότι κάποια να τρεφτάσεις κάτι λίγο πιο team fight, γιατί δεν θα έχει side control. Με τον Καζίξ κιόλας, θα είσαι λίγο περίεργο. Τα Λίγη έχει περάσει από όλη αυτή τη διαδικασία. Το Τα Λίγη είναι open, το Τα Λίγη ακόμα. Okay. Αζίρ, τα λίγια. Κόρκι επίσης μπορεί. Πιο πολύ μου αρέσει το κόρκι κυρίως για τον Άμι. Αλλά ναι. Βλέπεις πιο Ολυμπιακού σήμερα. Ό,τι και να πάρει, μια χαρά είναι. Γιατί υπάρχει και ο Τσόβι. Το Σολ. Σου πεις να είναι το καλύτερο πλάκα πλάκα. Βασικά είναι good. Λοιπόν, save. Νάτι βίες. Game 2. Ναι, κάτι τέτοιο. Πλάκα θα γι' αυτό. Κάτσε λίγο να δω τα Pixar, φίλε. Δεν υπήρχε κάτι άλλο. Εδώ. Κάνα Άρη. Όχι, βασικά το Άρη, too much, too much. Θέλω λίγο scale, I guess. Huey. Και το Huey καλό θα ήταν. Βασικά, ψηλό όλα ταιριάζουν, ρε φίλε. Ψηλό όλα ταιριάζουν. Το swap που βλέπεις φανάτε τώρα. Δεν είμαι τόσο φαν, δεν κερδίζει πολλά πράγματα. Ναι, Κώστα, όντως, περίμενε. Ωχ, μη μου κολλήσει τώρα αυτό εδώ. Κάτσε, θα κάνω refund, Κώστα, ναι, περίμενε. Τι ποντά έχεις χαλάσει όμως, για να δω. Α, τα mod. Ωραία, έλα. Έλα, στα δώσα. Δεν με έχει follow. Στα δώσα. Λοιπόν, prediction. Πριν πήγε game time, πάμε πάλι. Πριν πήγε 27 κάτι, ωραία. Και τώρα έχουν, είπαμε, Draven και έχουν και Sol. Ωραία. 26-30. Δεν με έχει follow. Over under 26-30 πάμε. Λοιπόν, φύγαμε. Over under 26-30, πάμε. Το έβαλα και εντάξει, τώρα γύρισε όλα καλά. Ναι, βασικά σίγουρα ήταν πολύ καλό εδώ. Γεια σου ρε coach. Τι ωραία, α, πεις.
Τι λέει ο Νίνο. Game time, prediction βάζουμε φίλε Νίνο. Καλημέρα. Prediction βάζουμε. Λοιπόν, τώρα για να δούμε τι έχουν οι Fnatic, λοιπόν. Το bottom lane το βλέπω λίγο ύποπτο. Side control αργότερα έχουν Gen.G. Team fight. Το soul είναι λίγο insane εδώ, τους κάνει outrange όλους. Πρώτη φορά γράφει. Νομίζω έχει ξαναγράψει ρε. Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι έχει ξαναχάσει. Ότι έχει ξαναγράψει, πολύ περίεργο. Θα το γαμίσει. Μάλα count. Μα σίγουρα έχει ξαναγράψει ρε. Τέχνο Ριάννα Ζινζάο, το Πόπι για να δημιουργούν. Ναι, τους κάνει outrange σε όλους τους soul, ρε. Βασικά δεν έχουν κουμπάτου πάνω στο soul. Πεις κάτι, το soul ήταν το καλύτερο πικ εδώ. Βασικά και το κόρκι ήταν καλύτερο. Άλλαξε count. Ναι, γι' αυτό είμαι σίγουρος ότι έχεις να γράψεις. Κόρκι και soul κάνουν ένα βιενιά, δεν τους πιάνει κανένας, γιατί οι άλλοι δεν έχουν ένα κουμπί να πιάσουν το backline. Το soul δηλαδή μετά, το soul. Κάνε βιενιά. Οι άλλοι τι έχουν. Έψιλο στόμπ ήταν, ναι. Εντάξει, ούτε πράγμα, ούτε κοντρόλ να μην πουθενά, ε. Και σε τόπο χάζο κοντρόλ έχουν, τι θα το κάνουνε, κράβεις, μόνο αυτό μπορεί να το κάνουνε. Το χιλιάδες πόντους. Το μπότε επίσης δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Level 1 έχει μπει. Level 1 έχει μπει μπροστά από τους άλλους. Καλό βράδυ. Θα σκυπάρει κάμψ. Πάει. Θα πάει να αργήσει το red. Οκ, για να το κρατήσει περισσότερο μετά. Το οποίο θα το κάνει τίποτα. Γενικά τι μπορούν να κάνουν οι Fnatic, γιατί προσπαθώ να βρω λίγο τι ακριβώς μπορούν να κάνουν. Πρέπει να βρεθεί στο bot. Δεν τα βλέπω και πολύ κομπλέ. Στο mid δεν υπάρχει τίποτα να κάνουν. Άντε να πάρουν κανένα flash την καλύτερη. Και άμα το level 6 θα έχει Οριάννα. Στο top δεν υπάρχει τίποτα να κάνεις. Δεν είναι wincon. Πλάι υπάρχει. Τι μπορεί, οι άλλοι δεν κόβουν. Και οι άλλοι κόβουν να κάνουν. Μια χαρά που μα κάνει, δεν μπορούν να κάνουν τι θέλουν. Εδώ να του πάρω κανένα flash τώρα θα είναι κάπως χρήσιμο. Μετά και στο έξω σκοτώνουν. Αυτό. Αλλά. Ναι. Δεν. Καλμούν αυτό μπορούν να κάνουν πρακτικά. Είναι ο καλύτερος. Υψηλό είναι, ναι. Ωραία, τώρα ξέρουν ακριβώς τι πάθη έχει κάνει. Έχει κάνει bot του top. Ξέρουν ακριβώς αυτό το rotation τι μπορούν να κάνουν. Αν μπορεί να του τσιμπήσει. Να του τσιμπήσει πράγματα εδώ μετά. Α, του τσιμπάει τα Raptors ήδη γιατί τα σκύπαρε. Γιατί τον τζιντονί το κάνει. Ο Razork τώρα αυτό που κάνει δεν προσφέρει τίποτα. Του χαρά λίγο το tempo, δεν κερδίζει κάτι στο map. Αχ. Και το πήρε. Α, όχι. Κάνει smite. Αργείς το reset σου, κάνεις ένα gank το οποίο δίνει τίποτα. Κάνε reset αγόρι μου. Κάνε reset Razork. Δεν υπάρχει τίποτα στο map. Bro, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν είμαστε στον πρόβλημα να βγαίνουν τις γιες. Ωραία. Reset. Ρε αδελφέ, τι κάνεις στους ιωράκτους στο map. Ρε κόβει βόλτιζα, σκόψει βόλτιζα αφού πάρει το Longshot και το Crystal. Εντάξει δεν τα έχει μπαίνει, το πρώτο clear είναι. Ωραία και τώρα έχει αργήσει λίγο το... Ο Κάνον είναι σίγουρα... Full tempo μπροστά. Βασικά πάω απόψη μια Drake κιόλας, GG, lol. Ρε Ράσο καδελφέ μου. Ρε ξέρεις τι. Αυτά έχουν βγει στο LEC, κατάλαβες. Έχουν βγει σε αυτά τα region. Όλες αυτές τις γιες έχουν βγει. Πω. Πω τι toxic champion. Okay. Το control στο top side το έχουμε βάλει. Γιατί θα κάνει invade το top side αυτούς μετά. Ωραία. Το πήρε. Ένα ρε μαλάκα εκεί πέρα, πώς... What the fuck? Δεν πήγε σαν bot, by the way. Ένα ρε μαλάκα που το πήρε σε ένα HP να πούμε.
Ήξερε το clear το ακριβώ, φίλε, ήξερε τι έκανε. Okay, καλό για να κρατήσει το control. Γιατί νιώθει κοινά μετά το reset. Το Draven έχει dead wave εκεί, δεν μπορεί να το πιάσουν. Οι άλλοι δεν μπορούν να κάνουν καν Drake έτσι. Η Νάμι έκανε και cheater εδώ. Το top to an even state. Hey, γιατί ο άλλος έχει πέρμα mid controller, φίλε. Ruby Crystal Bottas. Wow, παίζει λίγο. Άρα το σύντερο αυτό για να πάει. Oh, θα το κόψει και το reset. Το σκοτώνει, ε. Ρε πήρε, κάνει δυο μικρίτσια. Έκανε και upgrade στη μάπα του, ρε. Έκανε upgrade στη μάπα του. What? Μπορώ να κάνει evolve μέσα στη μάπα του. Πόπο φίλε, αυτό είναι λίγο τέτοιο. Δεν νομίζω ότι θέλει να κάνει upgrade βέβαια. Ράζο, τι κάνεις και εγώ μου. Δεν νομίζω ότι θα ήθελα να κάνει upgrade. Εντάξει, too much θα ήθελα να κάνει upgrade. Πόπο, το έχει γαμίσω κάνει. Το έχει γαμίσω κάνει. Αν ήταν για BM ήταν ωραίο πάντως. Θα ήθελα να μάθω να το έκανε ο Miss Click ή όντως ήταν BM. Μαρακα, οι άλλοι παίζουν Soul Kazi ξέρω εγώ. Και κάπως αυτό το παίζουν έτσι που βγάζει πολύ νόημα σου με, δηλαδή το ακούω full. Το bot ψηλό καλά πάει by the way. Ναι. Λοιπόν, ωραία, για να δούμε. Δεν το πιστεύω ρε φίλε. Δεν το πιστεύω. Τίποτα ρε. Είναι χεσμένο. Τι κάνει αυτός ρε. Είναι έτσι δεξιά αριστερά. Αποκλείεται. Τον έκανε Q3 για τον πέτυχε το ροϊτ. Καλό. Το έχασε. Εφεφ. Έχασε το κάνον. Τελείωσε. GG. It's over. Κλείστε την εκπομπή. Πάντα το χει στην εκπομπή. Έχασε κανόνι. Είναι χαλασμένο. Μπάγκαρε. Όχι, πρέπει να πάτε σε ρο-ρο νομίζω. Ή ρο-Q ξέρω εκείνη τη στιγμή. Πάλι είμαι λίγο. Τι μπορούν να κάνουν φανάτι. Μπορεί το ψηλό να κάνει. Ψηλό και έχει πάει τον bot, αλλά δεν έχει πάει κάμερα να δούμε ακριβώς γιατί έχει πάει έτσι τον bot. Όπα έχει πάει ο Brand Lave. Καλά κρασιά. Άντε να κρατήσεις vision στο map. Έχω πάρα πολύ καιρό να το δω αυτό το match. Είναι λίγο περίεργο στο bot πως ακριβώς θα είναι. Θες μέχρι να βγάλει item τον Draven. Μια χαρά είναι το Lucian στα levels, I guess. Humanoid, δυστυχώς αδελφέ. It's over. Δυστυχώς αδελφέ, δεν μπορείς να πάρεις control του mid. Ούτε μέτρηση. Και καλά κάνουν και προβατάνε από το άμι. Ναι, μπορεί. Και προβατάνε μη το όλοι μαζί. Εδώ δεν το λέμε λεκ. Okay. Το σκοτώνουν όμως με τον άμι. Φτάζομαι ναι. Τώρα βγήκε αυτό ρε μαλάκα. Πώς βγήκε ρε φίλε.
Ωραίος Κώστα, ωραίος. Παπ, saved. Έλα μα, πώς βγαίνει αυτό ρε φίλε. Έκοψε κουφέτο. Μέτρο να μοιρώ, αλλά το ζωνάρανε και πέρασε φάπησε ο Draven, αλλά ήταν fine. Υπήρχε W και το... ωραίο ερώ. Καλησπέρα, Trouble. Χαίρετε. Άχισε γιορτή Γεωργία, χρόνια πολλά κιόλας εσύ, χρόνια πολλά. Για τη γιορτή. Και Χριστός Ανέση και τα συναφή. Το είχε πει ο Κάντελ και ο Ρίδες πριν από αυτόν. Ναι ρε, αφού το είδαμε και στο τελικό ρε, αφού το είδαμε και στο τελικό το LCK αυτό. Εδώ το έγινε στη Wonder, φίλε. Όλε, χέντς. Μας έχουνε πουλήσει fake κορεάτες. Μας έχουνε πουλήσει fake κορεάτες, μαλάκα. Μας ζουν τα απομεινάρια τους. Μας ζουν τα απομεινάρια τους, μαλάκα. Μας κοροϊδεύουνε πλέον. Έλα ρε μπρο, πώς γίνεται, το σκέφτηκες και δυο φορές ρε αδελφέ. Άγι αυτός. Όχι ρε, μην κάνει τσάμπ, γιατί δεν πρέπει να... ω, τι κάνει ο Κάνιον ρε. Το έπαιξε λίγο ανάποδα εδώ αδελφέ μου Κάνιον. Ωπ. Τα παίξατε εδώ λίγο... λίγο περίεργα. Οκ. Insane. Κόλλησε την δέρμη γιατί ο Λούσα δεν έχει flash και δεν έχει kill. Κάτσε να δείξει το replay. Να κάνουμε clip όλο το game. Κάνε. Πέτα το clip να αρχίσουμε να ανεβάζουμε πάλι. Λοιπόν, για να δούμε. Ωραία, ρε, περίμενε. Να το έρχεται. Μπρο, το σκέφτηκε δύο φορές. Δεν ξέρω, hints. Πού πας, βρε τσολιάκι, δηλαδή. Δες, μία το σκέφτεται, λέει. Μαλάκα, φλάσαρε κι ο άλλος. Μπρο, είναι ένα kill, είναι useless αυτό το kill που παίρνετε, δεν το καταλαβαίνετε. Δεν σου προσφέρει τίποτα, χαράσετε δύο flash για ένα kill σε μία νάμι, ξέρω εγώ, και δεν πήρατε τίποτα πρακτικά. Μαλάκα, είμαστε, λες και είναι solo kill, ρε. Σε με πάμε, πάρουμε το kill, να σκοτώσουμε. Δύο flash για ένα supporter, φίλ, no reason, δεν παίρνεις τίποτα στο map αυτό. Άστο να φύγει ρε φίλε το γαμίδι να πούμε, άστο να πάει στην ευχή του Θεού εκεί. Ο δεύτερος φλασάρε από ντροπή. Ο δεύτερος φλασάρε για να μην δούμε τον πρώτο που φλάσαρε. Για να δούμε που θα στοιχίσουν αυτά τα δυο φλάσ. Είμαι πολύ περίεργος να δω. Αν το αγαπάς άστο να φύγει. Λοιπόν τι έχουνε, Drake, items. Relies, Umbra, Lessons. Εντάξει, ακόμα components έχουν ρε φίλε. Και όχι εξπέκε. Μα τι χρονιά έχουμε. Έχουμε 2014 καλά. Δεν έχουμε 2014. Ο Γιάννη. Έχουμε 2024. Καλή συνέχεια Ρίκο. Άσου το ανοιχτό. Εγώ να κάνω μια ερώτηση. Ωραίο το Poppy. Πού σαν... α, πάει το Poppy. Βασικά δεν ξέρω αν έχει damage, ναι. Θα βοηθήσει το Poppy στο game μετά. Γιατί να παίξει το KDA, ισχύει. Πόπο, τι σπαστικός είναι αυτός με το Kha'Zix, φίλε. Παίζει για τον άλλο να πάρει το τέτοιο, control. Πάει αυτό. COVID jumps, ska και soul. Δεν νομίζω ποτέ το soul να θέλει να κάνει W μέσα γενικά. Το soul να περιμένει τους άλλους να μπουν, γιατί να μπει το soul. Παζό είναι. Δεν θα μπει το soul ποτέ. Θα τους κάνει outrange όλους.
Κλείνει τον gap. Που είναι μια μάσκα. Κλείνει τον gap. Λοιπόν, Πίλε, πιστεύεις ότι το gap κλείνει? Πιστεύεις, νιώθεις ότι το gap κλείνει? Εδώ βασικά. Λοιπόν, πιστεύεις ότι το gap κλείνει? Μπρο, μέχρι αυτό λέει. Όπα, όπα, κάτσε. Τι έκανε Xovi εδώ, γιατί πιάστηκε ο site. Τον Drake το πήραν. The gap is real. Ωπα ρε. Ωρα και τον Νάμι έπισαν τώρα, έχει και BF Essence ήδη. Τον Drake το αφήσαν να το πάρουν τώρα. Ο Xovi! Άπιζε από το σίνεμα. Το τρόλαρε εδώ, τσόβι, πολύ. Οι άλλοι δεν παράνε το χέρι, δεν κάνουν τα μάτια στο χέρι, άλλο του. Δεν πατάνε κουμπιά. Ρίπ. Ρίπ, ρίπ. Πάει κι ο άλλος, ρίπ κι αυτός. Μπρο, πόσο καλό Kha'Zix παίζει από το αρχίδι, να πούμε όμως. Δεν έχω δει Kha'Zix να βγάζει τέτοιο βάγιο, ρε φίλε. Τι φάση. Ναι, απλά μπορούσε να πιαστεί, ρε φίλε. Μπορούσε να μπαιτάρει, ας πούμε, για να τραβήξει το pressure. Κάμισε τα ice. Όχι, στο τελικό μάτρες είχε πολύ σπάστη. Πολύ ενοχλητικό, ρε φίλε. Πολύ ενοχλητικό το πικ. Όχι, σαλάτα. Δεν θα παίξει χάζι ξανά. Απλά είναι πάντα πολύ ενδιαφέρον, ας πούμε, όταν βλέπεις ένα champion. Δεν έχει follow. Ένα τσάμπι το οποίο είναι... το παίζει ένα άτομο στον κόσμο, ρε φίλε, να βγάζει τέτοιο value. Πάρα πολύ αιδιαστικός, ρε φίλε. Πιούρ, καλά. Ρε φίλε, άμα να χαιρόμαστε που δεν έχει δώσει κιλό άλλος, να το χέσω, κατάλαβες, δηλαδή. Άμα να λέμε εντάξει, τουλάχιστον είμαστε ήμες εσύ. Μα λέγαμε, δεν είναι αυτό το point. Το point είναι να είμαστε ήμες εσύ και να μην δίνουμε kills. Πιστεύω ότι όταν παίξει σε αυτόν τον κόσμο, ας πούμε, αν πάει να παίξει με κάποιον που είναι πολύ ανώτερο, μπορεί να το κάνει αυτό, να είναι even σε σχέση και να μην δώσει kill. Αλλά ξέρεις, είναι σαν να μην παίξει το game, ας πούμε, πολύ fake data. Το ξέρω, το ξέρω, πλάκα κάνω. Πάμε, Οσκαρίνιν. Καλά, η απόγνωση πραγματικά έχει αρρωστήσει πάλι, Βιούρ. Τελίγη που έχει το ένα από ρικόρ και το άλλο... Δεν έχει σημασία τα kills, ρε. Δεν έχει σημασία τα kills. Σημασία έχει πόσο pressive είναι στο map γενικά. Είναι λέει πάρα πολύ... Οκ, καλό μου αυτό το Fnatic, by the way. Καλό μου αρκετά. Σε σωστό timer κιόλας. Ωραίοι, ωραίοι. Οκ. Οκ. Φοβεράρουν την Οριάννα, μια χαρά. Συγγνώμη, αυτό το control εκεί δεν έβλεπε το world το άλλο. Τώρα από εδώ και πέρα αρχίζει το party, για όσο ρολάκι. Από εδώ και πέρα αρχίζει το party, παρεπιπτόντως. Σε φάση, made. Ήταν η Vitality Academy. Τον διώξαν από εκεί γιατί ο Douglas πήγε εκεί. Μιας και διώξαν τον Douglas από το LEC. Και τώρα, δεν ξέρω που είναι ή τι θα κάνει. Mid game upgrade. Πατάμε το κουμπί μετά το 20. Πάμε. Το guilty players μου να τρώμε σημεριανό. Γιατί? Όχι εντάξει. Όχι εντάξει, όλα καλά. Τι αψιολογητός. Τι τρώμε σήμερα, τι τρώμε σήμερα. Πώς γίνεται αυτό το world να μην βλέπει το άλλο world.
What the fuck, πίσω είναι πέρα μια ίντσα πιο πέρα ρε. Δεν μπορείς να περπατήσεις εκεί βρε τσογιά. Δεν μπορείς να, δεν είναι, δεν μπορείς να περπατήσεις εκεί. Φακές. Αποκλείεται. Μπακαλιάρσκο, ωραίο, 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 ωραίο. Ρε Ράζορκ. Ρε αδελφέ, πώς χάνεσαι τόσο. Πάλι το ίδιο σενάριο by the way. Humanoid που είναι πάλι. Α, είναι σε top τώρα. Ωραία, ο Σκαρίν μπορείς να πιέσει ένα wave στον Bottom Bro να δημιουργήσει λίγο πρέσβο στο map. Ρε μη φαμάρεις τα Krags. Πήγαινε στον bot wave ρε αδελφέ. Το bot wave τι γίνεται. Ρε ένα wave θέλω λίγο να δημιουργήσει πίεση στο map, κάτι δεν μπορώ να τον βλέπω να είναι εκεί. Θα μπορούσα να ήταν ήδη στον bot wave. Ναι τώρα που πάει, τώρα που πας η άλλη είναι πάλι active. Γιατί πας τώρα. Τώρα που πας είναι όλοι εκεί, μπορούσε να ήταν τώρα ήδη στον boost για να σε περιμένανε ρε μπρο. Πού το ξέρεις ότι είναι εκεί. Ότι δεν είναι εκεί. Ωχ, κάνει ό,τι κάνει εδώ όμως. Οκ. Ναι, αυτό θα μπορούσε να έχει γίνει πολύ πιο γρήγορα by the way. Γιατί οι άλλοι περπατάνε σαν τσογιάδες. Δεν νομίζαν. Όχι, είναι μια χαρά active ήταν, αλλά κάνει reset, το ξέρανε κιόλας, φύγανε. Και αν πηγαίνανε να γκριφάρουν, ήταν όλοι bot, θα πρέπει να μπάρουν. Πρέπει να το κόψουνε, το παίρνουν αυτό λογικά το fight οι Fnatic. Όχι. Κερδίζουν οι Fnatic ρε. Όλοι να σου γάμισε, τι έκοψε τον Draven. Συγγνώμη, δεν είχαν κουμπιά. Πώς το χάσανε αυτό το fight, ρε. Δεν φύγει το Draven, τι έγινε στο fight. Δεν είχε shock wave, η Οριάννα. Θα τον γαμίσει. Μπορώ να ξαναδούμε το fight λίγο, ρε. Δεν με έχει follow. Βέβαια πάτησαν 100 ούρτι για τον Kha'Zix και δεν είχαν κουμπιά. Ωραία, περίμενε λίγο, περίμενε λίγο. Δεν έχουν τίποτα, έχουν Ζινζά ούρτι μόνο και Πόπι. Ωραία. Οκ, okay, εδώ είναι κομπλέ. Ωραία, γιατί κολλάσε ο Τζόβι στον τοίχο, τον κόλλησε. Ωραία, πού είναι το follow-up, έχουν φάει solo ρο. Γιατί δεν φλασάρετε κάτι από όλα αυτά, Ρενόα. Ρενόα, τι, το φλάσ του. Έμπρο, τώρα πρέπει να το πατήσει. Δεν ξέρω, ρε, πρέπει να το πατήσει. Είναι πολύ πιο κόκκιγγε. Έχει πετάξει στον Draven ο άλλο, όχι. Δεν θα πρέπει να το παίξουν πιο κόκκινο, μπρο. Δεν γίνεται να κάτσει σαν κουκού εκεί. Τώρα καλά. Κάνε ο γκριφάριερ. Ο Κάνιον. Ρε μπρο, κομίτ πάνω στο Τζόβι, μπρο. Εκείνη τη στιγμή που ο Σκαρίνο τον κόλλησε στον τοίχο. Να ξέρεις. Πέθανε σίγουρα. Καλά, τι κάνουμε στο μεταξύ Τζέντζι. Κάποιος θα βγει γιατί οι άλλοι δεν θέλουν να παίξουν το παιχνίδι. Τι κάνουνε ρε. Εντάξει, νομίζω το παρακάνουν οι GNG. Πάνω στον μπάρο πάνε και κάνουν τρελές τρογιές. Γιατί παίζουν έτσι. Όλα τα sums up. Ρε φίλε, ναι ρε, ρε αυτό έλεγα δεν μπορούσαν να φλασάρουν τα πάντα κύριε Λάζο. Τι να σου πω, αν έβλεπα την Bobby μου να κολλέσει τον τοίχο ένα soul. Ενώ το αντίπαλο team δεν έχει jungler και τον Draven, θα είχα φλασάρει μπρο, θα το πάταγα. Με τα μούτρα θα το πάταγα στο keyboard το F. Ή τον Diadola που το έχουμε. Guess the rank. Guess the rank. Είναι μεσά η Arab League. Κάνιον, το έχεις τρέξει 2 στα 2 moments αδελφέ. Χαλάρωσε λίγο. Mm.
Κοίτα, τους κόψαν το, όλο τον Baron Play τους το κόψανε. Όλο τον Baron Play. Ναι, γιατί είχαμε περιμέναμε όσο να φάει τρελό open πλάκα πλάκα. Δεν βάζεις εσύ με το value που έλεγες. Ρε μπρο, πλανκάρι με το stall ξέρω εγώ. Τι κάτι παλικάρι. Να δεις τελικά που ο Τσόβιακ με το stall έκανε W μέσα. Ρε φίλε φλακάρι ρε μπαλάκια. The Papa 7. Είπα. Λολ. Κάτσε, saved. Εντάξει, τουλάχιστον είναι λίγο πιο content αυτό το game. Αύριο με τους PSG. Βέβαια 16 soul, πόσα stacks έχει. 320 stacks. Φαντάζομαι σου θα έχει τρίτο item. Το Draven έχει 3,5 επίσης. Μπορεί να θέλουν 5 drakes και 2 μπα... Κάτσε, πήγε over. Για να δω πώς το έχω βάλει. Ω, ναι, έχει πήγε over. Ωραία, αλλά πάμε. Κι άλλο, κι άλλο. Who wins, πάμε. Α, κάτσε, κάτσε, γιατί έχει fight. Δεν μπορώ να το βάλω τώρα, περίμενε. Θα μπει. Άμα βρει ο Ράζο κάνα ύπουλο Άγγλι και πιάσουν κάνα καλό shockwave. Κάτι γίνεται. Γεννή λωρίδα. Φοβένα 33 τώρα. Τώρα. Πότε βγαίνω πάνω. Σε ένα λεπτό. Ωραία λοιπόν πάμε. Over under 33. Πάμε. Είναι στο 28 αυτή τη στιγμή. Πάμε. Έβαλα. Γρήγορα. Over under 33. Πάμε. Έχω βγάλει και 5 λεπτά ντόμι της πεθαίνω κασάντε. Μπρο, δεν πρέπει να βαρέσει καν το κασάντε. Who wins? Game time έχω βάλει ρε. Βάλτε. Τι έκανε, έκοψε το reset, έκοψε το reset με το support. Okay. Είναι τίποτα. Από εκείνη το ICE γίνεται ρε. Περίμενε, πάω το predict, πας κάτω. Και έχει αριστερά και δεξιά δύο πράγματα που λέει 10 και 10. Είναι bait. Έχει Baron τώρα. Ίσως γι' αυτό που κλείεται, δεν νομίζω να έχει σημασία αυτό. Ωραία, δούμε. Side control 0 πάλι. Τι κάνει ο Canyon, ρε σταμάτα να το τρέχεις. Ρε μαλακα Canyon, τι κάνεις. Ρε το τρέχει ρε. Ρε αδελφέ, φλάσαρε, κάνε κάτι. Οι άλλοι τι παίζουν 4-5 να δουν αν, γίνει, αν βγαίνει. Αν... Το κάνω για το content. Το κάνω... Ρε, το κάνω για το content. Για να δούμε αν βγαίνει. Έδωσα φωνή σου κάστης, by the way, όπως το ζήτησα. Είναι να τάψω στο και παίζει bets. Οπότε, Λούσια δεν κόβει τίποτα, μπρο. Ο Νόα έχει φλασάρει στο παιχνίδι. Α, ναι! Μπρο, Νόα, γι' αυτό δεν έχει φλασάρει. Δεν έχει φλασάρει. Δεν έχει φλασάρει γιατί έκανε εκείνο το πρώτο φλάσ στο παιχνίδι. Μπρο, prediction point, πενθιέ, να ξέρεις.
Φλάστερ εκεί στον τοίχο, έσπασε τα μούτρα του γιατί δεν ξαναπάτησε το κουμπί ο Νόα. Δεν θέλει, δες εδώ. Ω. Χίλ εδώ. Ω, τον γάμισε το ξύλο του Κασάντε. Εδώ μιλεί, ωραίος. Δεν θέλει να φλασάρει τίποτα. Τίποτα, μην φλασάρεις τίποτα. Δεν χρειάζεται. Έτσι, του θα πάρει σίγουρα παιχνίδια, ρε. Ναι, εντάξει. Δεν θα πάει. Σίγουρα θα πάρει games. Ωρε το slow. Του πάτσε και Ράντουνι, σαν Frostfire μαζί με Ράντουνι. Ο άλλο έφαγε. Στην άφηγη Stan ήταν εκεί ο τέτοιο, ο Humanoid. Μαλάκισε το πολύ μωρή Τζέντζι, εντάξει. Αρχίζονται πολύ. Με κάλτσα είναι. Εκεί τι κάνουν ρε. Ναι, δεύτερο baron play που το τρολάρουνε γάματα. Δηλαδή δύο στα δύο baron play απλά τα κρυφάρουνε. Και τρέιλερ τσιτού ωραίο ήτανε. Μπαρμπαστάφης. Χαχα, ρίπ κι αυτό. Βγήκε το over. Δεν βάζω άλλο τώρα, έλα. Πολλά ποντάκια πήρα εδώ. Ταμείο. Under line, το bottom play, η Gen Z παίζει να βγαίνει το under, να ξέρετε. Don't look AD. Εντάξει, μόνο 3K είναι. Ναι, αλλά guys, δύο bottom play, τα έχετε κάνει, τα έχετε γκριφάρει πάρα πολύ. Εντάξει, skip. Game skip. Για over under, όχι, όχι, δεν βάζω άλλο. Βάλαμε δύο στο game. Όταν είπα θα γελάμε τη φανάδη, κάποιος δεν πιστεύανε. Άλλο είμαστε θυσμένοι. Μεθαύριο έχει G2, μεθαύριο. Πόσα φλάσσα κάνει ο Νόα. Σε επόμενο. Είναι το σκι, πέλατε, δεν ξέρω για το πάτησες. Σου δώσω τα ποντάκια πίσω μετά. Καλά, δύο μηδέν θα είναι δικαγία, θα ήταν ένα, λογικά αυτό το game θα το έπαιρνε έτσι του. Άντε πάλι. Ρε, γιατί! Έμπιστος φαίνεσαι, Μπαρμπαστάθη. Παίζει να τρέμει το χεράκι του τον Νόα, ρε φίλε. Παίζει να τρέμει το χεράκι του τον Νόα. Έκανε trade ulti για ulti, ρε φίλε. Να μην νιώσει άσχημα ο άλλος που δεν έχει ulti, κατάλαβες. Να μην νιώσει άσχημα. Πόπο, πρέπει να έχει γάματα. Πρέπει να τα παθαίνει όλα, Νόα, φίλε. Πρέπει να τα παθαίνει. Τα έχει δει όλα, όλα κολλιόμενα. Η ψυχούλα το ξέρει πώς το τρέμει το χεράκι του. Η ψυχούλα το ξέρει. Δεν είχε flash, γι' αυτό δεν το πάτησε. Δεν είχε καλά μήνυμα και γύρω πάει exhaust. Πόπο, μα λέγα πόσο θέμα με το άγχος έχει αυτός. Legit. Το δείξαμε μεταξύ άλλοι φουλεριστικά. Να περάσω το γραφείο μου για Mental Coaching, παρακαλώ οι κύριες.
Ωχ, κάνει, θα κάνει μαλακία πάλι. Κάνει αν όχι πάλι ρε φίλε, δηλαδή μα ψιλοκούρασε αυτό το game, εντάξει, δώσατε πάρα πολύ content. Mind control. Πάει να βρει κάποιον, ξέρεις, είναι σαν αυτά τα αρπακτικά ρε φίλε. Είναι σαν αρπακτικά ο κανόν, είναι στα flanks εκεί πέρα, είναι ψηλοί που λαξίσεις έτσι. Σαν τις γάτες θα θέλουν να κάνουν attacker και περιμένει να δει ποιος θα μείνει isolated. Περιμένει να δει. Θα πάρουν αγκαλιά ένα στον άλλον. Εν μεταξύ ο Τσόβι κάνει ηρώ για να αρχίσουν να είναι isolated οι άλλοι. Το έχετε καταλάβει αυτό τόση ώρα έτσι. Απλά τόση ώρα δεν έχει τον Κάνιον γιατί πεθαίνει ο Κάνιον. Αλλά γενικά το concept είναι στα κάνουν όλοι για να μην τρώνε ένα isolated Kha'Zix EQ. Τους κάνει ηρώ ο Sol, γίνονται isolated και μετά τους κάνει έξω και το άλλος. Να, τώρα, αυτό θα γίνει τώρα. Ποιος θα μείνει μόνος του? Ποιος Razork? Α, ξαναστακάρανε. Καλά το παίξανε φανάτικο εδώ. Ναι, η άλλη είναι 0 HP γενικά. Οχ, δεν πήγε το W λέει. Πώς γίνεται ρε. Okay. Μήπως απλά θέλουν να παίζουν 4v5 Gen Z. Είναι καινούριο challenge. Το Noka που πήγε του Sol, ναι. Πού φάνηκε. Ρε πέθηκε μπαγιά, by the way. Μπορεί να το ξαναδούμε. Πώς αυτό το game φτάσει 38. Ωραία λοιπόν, πάμε. Prediction. Game time. Over 45, under 45. Είμαστε 38. Όχι. Over 46, under 46. Ένα λεπτό, πάμε. Over under 46, πάμε. Κάνιον, σταμάτα βρε τσόι. Ρε το έχει παίξει ο Κάνιον, τι γίνεται. Μαλάκα δεν γίνεται, μπρο, αλήθεια σου, δεν γίνεται αυτό που κάνει. Άντε πάλι 4v5. Θα το πάρουν τον Baron οι Fnatic. Δεν μπορώ να καταλάβω. Gold difference is going to mean less and less. A death cap is going to be secured for humanoid. Fnatic stand a chance. Τόση ώρα βαράγαν τα μήνες του Tower και το πήρανε. Κορεάτης του Φεκάι Κορεάτη. Ωραία, έχουν πάρει Fnatic τώρα, για να δούμε. Τι κάνουν οι Gen Z ρε φίλοι. Τώρα όμως το solo εδώ πέρα στα κάραν οι άλλοι μέσα στο choke point. Στα κάραν μέσα στο choke point εκεί. Γιατί βρίσκεστε εκεί όμως, πουλάκια μου Fnatic? Γιατί είστε εκεί? Diablo, Lords, ευχαριστούμε για το sub. Σε ευχαριστούμε για το sub, Diablo. Γιατί είσαι στο choke point εκεί? Όλες πετήσουν για το G2 T1. Πιστεύω 3-2 T1. Ναι, είναι πανδύσκολο δωρή. Στρατηγικό sub. Τι κάνει ο Κάνι, ανδρέ. Να είσαι καλά, Diablo. Το σαμπάκι. Οι άλλοι γιατί πήγανε σε αυτό το choke point, ρε φίλε.
Ρε ο Κάνιο είναι χασός. Τι κάνει το τρόλ. Ο οποίος παίρνει μπάρουν επίσης το τρέχει σε αυτό το game. Δεν λύγει παρεπιπτόντως. Μπορούμε να ξαναδούμε το προηγούμενο fight. Ωραία. Γιατί στακάρετε. Γιατί πηγαίνετε από εκείνο το δρόμο. Γιατί κάνεις εκεί. Τι είπα να κάνουν να μείνεις από το wave ρε bro. Τι να κάνουνε και μετά στακάρουνε και εδώ. Δηλαδή φεύγουν από το ένα κακό σημείο και πάνε στο άλλο κακό σημείο. What Fnatic can do. Τι δουλειά έχουν σε αυτό το mid wave. Είναι το καλύτερο τέμπλο, είναι η κατσίκα. Αλλά μπρο η κατσίκα σήμερα. Κοίτα που θα βγει, κοίτα που θα βγει τέτοιο πάλι. Τι έχουμε βάλει. Πόσο 46 έχουμε βάλει. Οπότε καταλήγουμε ότι ο Ράκ τον γκάπαρε του Γκάνιον. Μπορούμε να βάρπε. Items. Ναι. Ο άλλος έχει 650 stacks. Άντε πάμε πάλι. Here we go again. Πόμο, ναι, όλα τα ποντάκια. Έχει Drake πάλι. Ωχ, τι κόβει ρε! Τσουρωτήρι! Τσουρωτήρι! Μάμπα! Ήλε άγγελε. Δεν τα είπαμε και όλα. Χρόνια πρώτα φίλε άγγελε και όλες. Ευχαριστούμε για το sub και τους 9 μήνες. Και τους άλλους τόσους εδώ. Thanks. Τώρα δεν έχει το soul ulti βέβαια. Και πήραν τον Drake Fnatic. Μαλάκα τον νικήσουν οι Fnatic, κάτσε γελάσεις. Πάμε, πιάσε, γίνε στο King, ξέρω εγώ. Ωραία, τώρα. Oh. Λα κομπλίν. Είναι στα καρισμένη. Α, μάλλον. Σαν τα ποντίγια μέσα τέτοια είναι, μαλάκα. Ωμιτζή. Πάλι στα κάρανε. Πας να αρχίσει ένα Drake, πρέπει να έχεις τον δρόμο που θα κάνεις escape, δεν μπορείς να το αρχίζεις έτσι. Λίγουνε. Μαλάκα, τι έκοψε ο άλλος, τον άλλον εξαφάνισε. Λήξε το, είμαι καρδιακός. Γιατί το είδε τους όλους τους Dragon Pit. Ωραία, βγήκε το under. Επιτέλους βγήκε και ένα άντρας predictions. Καλησπέρα ρε τσικελό. Τι τρογές κάνανε ρε. Μάλιστα. Εντάξει είχε χαβαλέ. Ήταν ωραίο παιχνιδάκι αυτό, εντάξει. Είχε την πλάκα του. Ρε Fnatic εκεί δεν μπορείς να κάνεις Drake. Και δεν μπορείς να είσαι αυτό το προηγούμενο midwave. Και να μην έχεις αποφασίσει από πού θα κάνεις escape. Ειδικά σε τέτοια draft ας πούμε που οι άλλοι παίζουν αυτό το κολοτσάμπιο το soul. Πάμε τα παιδιά ρε. Τα draft είναι fearless. Τα κάνουμε fearless για το για να, είναι... να έχει πιο πολύ πλάκα. Νόα μην τρέμεις αγόρι και πάντα κάνα flash. Και παίζουν. Παράδειγμα. Varus είναι open. Draven δεν νομίζω. Βέβαια το Lucian Nami είναι ανοιχτό. Θα ήθελα να μπαιτάρω λίγο το... αυτό το bot να παίξει Lucian Nami πάντως. Όχι καλά κάνανε. Και τον Banneran γιατί ο άλλος είναι αρκετά comfort. Πάνε και τη στόμ. Έλα, Gen G 3-0 είναι η φάση. Λούσια, Νάμι. Κοίτα. Ο Kane, θέλω να παίξει αυτό το bot. Λούσια, Νάμι, είναι η Fnatic. Δεν ξέρω, μην πάρετε. Δεν θέλετε να παίξετε κάτι άλλο.
Razzle did have a great game on the Zin. Κον σιγά σιγά, ναι. Μάμε λεκ. Α, δεν θέλω παιχνίδι, ήταν λίγο τίμι. Το πρώτο ήταν λίγο open. Τώρα θα δούμε το τρίτο. Και απλά πρέπει να προσέξετε μη φάνε swap τώρα μόνο. Που σημαίνει ότι το top θα πρέπει να ανοίξει. Κάνα όρν τίποτα τέτοιο. Υποθέτω, Σάιον. Καλά. Ρε τι γίνεται στην Κίνα. Γιατί όλοι κάνουν έτσι, έτσι καρδούλες τώρα, τι γίνεται ρε. Όντως, Dino, όντως, είναι πολύ ωραία τα FA ισχύει. Σουρωτήρι! Σουρωτήρι! Σουρωτήρι όταν κλείδωσε σε Τσουάνι. Μη είστε Σλάβμαν, ευχαριστούμε για το gift sub στον πάνω. Να είσαι καλά, γόρνα μου. Να είσαι καλά, κύριε Μίστε Σλάβμαν. Ευχαριστούμε πολύ για το σωμάκι του support. Θα έχουν πάλι πρόβλημα με το DDoS. Θα τα πούμε, Ματάριο, στην Παρασκευή. Εδώ να είσαι, μην λείπεις. Μην λείπεις στην Παρασκευή. Έχει παρατηρήσει ότι οι Κορεάτες δεν είναι μουσια. Κάτω τους Ισπανούς. Γνώμη Λαμάρ. Μαλάκα, τι τρέλο μπιφ είναι αυτό, by the way. Drake νομίζω βέβαια. Το πάει για FF. Το μπιφ. Έχει φάει gap. Έχει φάει γκάπο ο κύριος Δρέικ. Και το σόλ με αυτά που κάνει η Τζέντσι. Τα λίγια όρια, οκ. Humanoid going to be playing something different in this game. We did get to see his LeBlanc in play, so we haven't seen it yet this series. But I would Βέβαια, ο τελευταίος Swan που έκανε challenge στον Eminem. Τώρα τι κάνει, pop τραγουδάκια κάνει ο κύριος. Πώς το, δεν θυμάμαι καν το όνομά του, αλλά εξαφανίστηκε τόσο πολύ αυτός. Πήγε να κάνει beef με, το, με τον Goat, να πούμε. Πώς τον λέγανε, ρε, αυτό το παλικαράκι εκεί. Μα λέγανε εξαφανίστηκε τελείως. Ο MGK, ναι, πω. Έχεις βγάλει όντως. Μαλάκα, του κόψε την καριέρα. Τι το φέει. Does he know that he's getting lane swapped on? Because he's getting lane swapped on. I think they know, and I think that Keane's just like, I saw Zeus have so much fun on this channel. Αν και το kill σου ήταν ωραίο είναι αλήθεια, δεν κόψα μόνο. Also, to be fair, if they're able to manage the Σου έκανε restart. Είδε το Vayne και κάπου λάγκαρε. Θα πάρει LeBlancly. Δεν έχει humanoid, ρε. Τι θα παίξει, Τσο, τι του αρέσει να παίξει αυτό τώρα. LeBlanc και Ζιάννα έχετε δυνατά του βριστού. Τι θα παίξει εδώ όμως, Τσο. Δεν θυμάμαι αν τα παίζει αυτά μάλιζα χαρκευτά. Και το Αζίρ είναι πολύ κλασικό, ρε παιδί μου. Ψάχνω κάτι διαφορετικό, όχι Αζίρ. Κάτι θα έχει αυτός ή θα το πάει τόσο που σε γίνεται. Ψιλογελάει κάποια μαλακιά έχει σκεφτεί. Έλα μωρέ. Μάλζαχαρ. Μάλζαχαρ. Έλα μωρέ ξενέρωτε. Ποιος θα παίξει Μάλζαχαρ, φίλε. Έλα, φίλε, κάποιος Μάλζαχαρ. Ωραία, για να δούμε λίγο τα draft. Fnatic do have a very powerful bottom lane, so I don't necessarily, like, it looked at the beginning of the draft, like it's just... By the way, yeah, καλό draft η Fnatic. Referee είναι αβατάριος, ναι. I don't really understand, but I'm excited to find out. I'm excited to find out. I'm very much excited. Γιατί θα φάνε swap εδώ πέρα και τον Vayne θα παίζει πάνω στο βάρος ας. Basically cut Canyon off from assisting the bot side of the map. But we'll see how things go. We look back to game one. And even though the bot lane struggled from Gen G, είναι ο Δερούς φωνάζει Μάλλον και ο Λίος φωνάζει Άιβεν. Άιβεν. Άιβεν σε φωτό Άγγλιο, γιατί. Δεν μ' άρεσε εδώ για να παίξει Άιβεν. Πρέπει να μ' άρεσε πάρα πολύ το Μάλλον Χάνης πάνω. Πάρα πολύ. Το Βέιν. Είμαι σε swap μετά τώρα δεν θα πέρασε πολύ καλά το Βέιν. Κάτι και εσείς Fusion.
Έχουν κάνει refusion σε αυτό το show. Βρίσκουν πλεξικό σε εκεί. Δεν θα παίξουν lane, θα τον σουαπάρουν. Δεν θα παίξει lane, θα μείνει level 1 για πολλή ώρα. Το βαρέθουν, ναι. Ρε legit, πάνω στο LeBlanc και σε αυτό το κίνημα πολύ, πολύ, πολύ ok. Τι τροπή ρε, μια χαρά θα είναι, σιγά. Πω κάτσε στάρ με κάμερα. Μαρτία, δεν αβάλεις ομάδας. Είναι άμα ρε Μαρτία, είναι εδώ παίζει σόλ μωρέ. Πού είναι ότι πια φουκού. Τώρα την πέτ θα έχουμε. Ωραία. Noah Flash, Noah Deaths, όχι. Τι να βάλω. Κάτσε σκεφτώ. Όλα θα τα δούμε boring, όλα, 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 όλα. Δεν έχει σήμερα κάποιο άλλο, ένα πιστεύω την ημέρα έχει. Oscar Deaths. Παίζει Sion or Field, δεν είναι καλό. Over under kills. Φέρνει το δύσκολο. Δεν πάει αυτό, κάτι καλό, καλό. Vayne kills. Το Vayne, πού θα πάει? Το Vayne θα βγει στο mid. Oh! Τι κάνει ρε! Ρε απλά Ghost Ring βγήκε από εκεί. Ωραία. Ωραία, Razork Deaths. Over 4.5, under 4.5, πάμε. Οπα τι γίνει, Razork Deaths, πάμε. Δεν πρέπει να περιμένεις στο level 1. Γιατί είπα να κάνει fast trader παιδί μου. Ο κίνησο μεταξύ μένει εκεί. Τι είναι αυτό το τηλεπτικό, είναι κάτι διαφορετικό ρε φίλε. Ωραίο, η Vayne λεϊνάρει μαζί με το Sol. Αυτό δεν είναι καλό για το... για GenG. Ναι ρε, εκείνη παίζει φούρμα αλλά και στο top lane. Εκεί θα πρέπει να το περιμένει γιατί έχει γίνει 100 φορές αυτό το level 1 gank. Αυτά. Κλασικό. Θα κερδίσει και η GenG του, ναι. Κοίτα, απλά το θετικό είναι ότι όντως η Vayne, ας πούμε, θα μείνει άπειρα πίσω. Κοίτα, υποψιάζομαι ότι όταν σπάσει το Tower η Fnatic, η Vayne θα πάει στον Μπόγκ και θα φριζάρει. Αυτό είναι το καλύτερο που μπορεί να κάνει. Canyon. Τι κάνουνε ρε. Κάνουν γαμό, σε στακαρισμένο τάρο συνεχίζουν και βαράνε. Όλος έφυγε one shot, έφυγε φάπο ολόκληρη. Κλασικός Razork, full clear σε mid gank. Το ίδιο πράγμα φίλε, copy paste. Copy paste, full clear mid gank. Full clear mid gank. Full clear mid gank. Τίποτα, η Vayne απλά περιμένει τον bot tower να σπάσει νομίζω. Άδειξε να σου απάρουν. Το Oscar Death δεν ήταν καλά γιατί παίζει Sion. Κοίτα εδώ, όλες είναι one shot. Δες. Έχει item ο Lucian, να είναι ok. Είναι δύο level κάτω αυτός. Ωραία, ο Razork πρέπει να βρεθεί τώρα σε top side, by the way. Πρέπει να βρεθεί σε top side κάπως να μπιζάνουν τη Vayne που δεν έχει flash. Δεν θα το πεις.
πάνω. Δεν θα είναι ο Πέις. Okay. Θα το πάρουν Fnatic αυτό. Είναι και καλό draft. Shutdown to the lethality. Varus, Jun arriving at the right time just as Pace dashes in. Lance tried to use the bubble to speed up Pace so that the trade wasn't as bad. But as a result, Fnatic now with a gold lead. Ωραία, πού είναι. Ρε Ράζο, δεν θες να παίξει αυτό το πρεμπρό. Αν το σκοτώσετε μια φορά τώρα, ή δεν είναι εκτός παιχνιδιού. Θα μπει εδώ Drake. Τι one το κάνανε καλά αυτό. Θα σημειώσει. Οπ. Hey. Κάτι γίνεται. Το σκότωνα δεν φλάσαρε. Είμαι σαν σιέσινο, το XP είναι κάτω ακόμα. Ναι, συμφωνώ και εγώ, θα ήθελα Zir, αλλά... Okay, καλά πάει και το bot. Το top τώρα θα αρχίσει να σκυλάρει for free, ρε. Ίσως να έπρεπε να κάνει ένα gank πάντως ο Razork. Ίσως να έπρεπε να παθάρει ένα gank εκεί πέρα στους λόμπους που έκανε η Vayne πάνω στο Sion. Πιστεύω κάτι έβγαινε σε αυτό το, gank. Του μπαίνει σίγουρα τον Ghost, θα ήταν πολύ πιο free μετά το lane. Βασικά του μπαίνει σίγουρα και η Spear, φίλε. Δεν θα μπορούσε ποτέ να κρασάρει η Vayne μετά. Ο Νόρο, παιδάκι, αν δεν φτιάξει το άγχος του, δεν μπορεί να παίξει League of Legends γενικά. Πώς γίνεται, αδελφέ, πάλι. Τι είναι αυτός, ρε, πόσο τσοκάρει το παιδί. Αξίζει το, ειδικά σου όλοι είναι ωραίο τύπο. Το φάνει, ένα meatball. Δεν είναι και Fnatic. Πού τι κάνεις, Ρνό, εδώ. Γιατί γυρνάς, αδελφέ μου, τι Έχει μεγάλο θέμα με το άγχος αυτός. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί, στα κρίσιμα σημεία δεν μπορεί. Δηλαδή... είναι δύσκολο για να το χειριστείς. Αν το έχει μου πάντα. Το έλεγε μωρέ πολλές φορές, το λέγει στα βιντεάκια της Fnatic ότι κάτι με το πρέσιο και τέτοια. Πάμε για το μεγάλο διπλό σήμερα, για τους Ρεσόρτι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλά, γενικά όλοι αυτοί οι Κορεάτες αν δεν είχαν κάτι λιγότερο από τους άλλους στην αλυσική γύρω θα ήταν στην Ευρώπη. Το πρώτο ήταν, Πατσέλ, το δεύτερο ήταν πιο close. Ήταν 40 λεπτό. Αληθώς κόπα. Ω, δεν έχει flash τώρα. Σε αντίθεση με το Razork που είναι 0-0-0, ο Razork 0-0-1 και είναι full αφουκού, πάνω σου είχαν χίλια πράγματα στο map, ρε φίλε. Α, έλα, εμφανίστηκε. Εμφανίστηκε, αλλά ξέρει να κάνει μόνο μην το Ράζο. Μαλάκα μου, έχει δώσει ο Ράζο σημαίνει η σειρά, legit. Πέθανε. Ο Ράζο δεν ξέρει να παίξει κι άλλο lane. Τι αυτό κίνη είναι εκεί. Γκάνκαρε στο midi vein. Τι συμβαίνει. Πολλά από τους Fnatic πέρα το χειμανού σε μένα και είναι λίγοι, τι λέμε. Ναι, δεν λες κάτι που είναι ψέματα αυτή τη στιγμή. Δεν το αλλάει.
No play play. Πες να παίζαν seal, όχι. Περίμενε, δεν παίζαν seal spellbook ο Σάιον. Γιατί θεωρήσω ότι είχε γνέρι που παίζαν seal, no. Τι ρόλος παίζει ο Σάιον? Όχι. Α, γι' αυτό έχει Ignite τότε. Εντάξει. Okay. Ποιοι παίζουν μετά, δεν έχει. Έχει ένα best five την ημέρα, Μιτσάρα. Μετά έχει αύριο πάλι, ίδια ώρα. Εδώ θα είμαστε. Και μετά μεθαύριο πάλι, ίδια ώρα. Πάλι εδώ θα είμαστε. Έχει μια μέρα, έχει μια μέρα που έχει δύο best of 5. Θα σας πω θα γίνει εκείνη τη μέρα. Ο άλλος δεν το έφαγε αυτό το play, ήταν το αστείο. Ρίγε τα swap γενικά. Τα swap γενικά φέρνουν ψηλο bronze plays, να ξέρεις. Δηλαδή επειδή γίνεται χαοτικό το map, του βγαίνει να κάνεις, του βγαίνει να κάνεις μπρονζίλες. Θα ράξω λίγο Μιτσάρ και μετά, ναι, ελπίζω να έχει ακόμα ένα game τουλάχιστον, γίνεται. Μην κλείσει τρέμι, δεν. Οκ, καλό. Humanoid LeBlanc. Όχι, ή ένα IP από το LPL του φέρανε, θα είναι, όχι ήτσι το. Το swap. Παιχνίδια Paze. Η LeBlanc βγει άπειρα μπροστά. Πάλι γιατρός, πάλι το γιατρό έχουμε στο chat. Μάρικ Μπράζα, γιατρός. Σήμερα με έχει απογοητεύσει ο Ράζοκ, δεν θα σας πω ψέματα. Με έχει απογοητεύσει πάρα πολύ. Από τη φανά του γενικά ο Humanoid έχει προσπαθήσει. Ο Ράζοκ με έχει απογοητεύσει πάρα πολύ σήμερα. Πάρα πολύ χαμένος. Πιάνεται πέρμα. Παίζει μόνο με το... Εντάξει, καταλαβαίνω ότι παίζει μόνο το mid γιατί αυτό κάνανε. Ωραία. Ιέντρος. Ιέντρος. Ω. Τι κάνε μου. Τέλος μέρα μνή, θα τρώσει για μια εβδομάδα μνή. Σε μένα σπίρε W τώρα. Γιατί μπήκες εκεί ρε Humanoid. Μια χαρά ήταν ένα αδελφέ μου το πρώτο play. Ρουφ με δεν λέγει ωραία play bro. Τι μου πω. Ανώ τι έκανε by the way. Ωραία για να δούμε. Ωραία. Μέχρι εδώ πολύ ok. Ωραία και μέχρι εδώ μια χαρά τέλει. Τι κάνω ρε φίλε. Όπο νοά δεν. Γι' αυτό το level δεν. Μένει μετά και ο άλλος. Ένα μπουρδέλο τα κάναν όλα ρε. Ρε μέχρι το cleanse του Lucian είναι τέλειο το play. Γιατί πάνε για τα δύο extra play no reason. Δεν καταλαβαίνω ρε. Ράζω κάτσε αυτό το κασί. Να πάρουμε το μπέ. Έλα ρε μαλάκα. Δεν ξέρω γιατί το κάνει. Δεν μπορώ να καταλάβω Πέτρο. Και καλά για να βρεθεί ρε παιδί μου, για να έχει λιγότερο, μικρότερο reaction time, θα βρεθεί πιο κοντά από τον άλλον, I guess αυτή είναι η λογική του. Κοίτα να βρεθεί στο μισό μέτρο ρε φίλε και σου κάνει τώρα να κοίσεις στο μισό μέτρο άλλος, ε. Έχει πολύ λίγο reaction time, αλλά... Δεν με έχει follow, τι κόβει ο άλλος, να το γάμεις. Μένα το λέγουμε, έχει απογοητεύσει. Εντάξει είναι άλλο, τουλάχιστον το άλλο το ID. Κάνει μαλακές, αλλά θα παίξει. Αλλά θα παίξει όταν πρέπει. Ωραία,
Κάνε ένα flash, no, αν το έχεις flasher εδώ. Vlad Angli για humanoid. Το red draft. Για humanoid για τσόβι εννοείς. Α, α, ο humanoid. Πού το πήρε, ρε, στο B4 το πήρε. Γιατί... Γιατί δεν το παίξε και τόσο καλά πριν ο άλλος, αλλά... Golden Toes για τις Fanatic. Ναι. Πάμε, humanoid! Αγίες κάτι τέτοιο θα σκέφτηκαν. Ράζο. Ράζο. Ράζο κλείσει λίγο μόνος σου. Ρε ο Ράζορκ. Μπρο. Τι θα λύσει ότι έλο είναι. Σίγουρα θα το έλεγα κάπου Emerald Sneed. Σίγουρα κάπου Emerald θα το έλεγα το προηγούμενο. Σίγουρα κάπου Emerald. Έτσι, πράγμα το περίοδο θα. Δεν έχει και κλένς στο μεταξύ. Δεν έχει κλένς ενώ ξέρω θα γίνει swap στο game έτσι. Παίζει με heal ξέρω εγώ σε αυτό το game. Τουλάχιστον ξέρει να παίζει εκεί πέρα που είναι humanoid ο Razork. It's something. BDS died for this. Πάμε Razork, πώς έχουμε βάλει. Αν αφήσω τον Νόα, αν είτε αφήσω τον Νόα, δεν το είδα αυτό το comment. Αν ήταν αφήσω τον Νόα στην Κιβωτό, δεν θα υπήρχαν ζώα. Γράφει εκεί το μαμά χωρίς χέρια. Μαλάκα, πάρα πολύ καλό comment. What the fuck, 10 στα 10. Αν ήταν αυτός ο Νόα στην Κιβωτό, δεν θα υπήρχαν ζώα. Τι κάνει πάλι ο... Ο άλλος με ένα bubble παίρνει 10 flash. Πόσο gap τρώνε ρε μάλλο. Πώς είναι κάθε το game. Το Soul φαίνεται το πιο broken pick στο game αυτή τη στιγμή για κάποιο λόγο δηλαδή. Ναι, ναι, και εγώ το προτιμώ. Προσπαθώ, εντάξει. Προσπαθώ τουλάχιστον να κάνω κάτι. Οριακά ποιήση. Ούτε καμπάκα ρέκλες. Το LeBlanc για να κερδίσει game είναι λίγο, είναι λίγο ζώρικο. Προσπαθώ να βρει και team. Ναι, κάτι είδα ότι κάνει διακοπέ. Όχι, μεταξύ, ναι, κάνει εσέ στη γάμο. 2-4 ακόμα. Πόσα έχει, 3. Closing. Θα τα κάνει, δεν παίζει να με τα κάνει. Το LeBlanc, το θέλει να κάνει, να κάνει το παιχνίδι χαοτικό ρε φίλε. Ο Nemesis, τον Nemesis λες Δημήτρη. Τον Nemesis λες. Νόα get ready to learn. Τίποτα, το engage έτσι ήρθε, έκανε απλά W για άλλους μέσα και το πάτησαν όλα. Α, μπορεί να λέγει τον κάψε όντως. Ανάλογα πόσο έχει να δει ισχύει. Τώρα βέβαια. Εξπέκ και μη λέει. Φαντάζεστε τόσο παλιός.
Τον έχει πάει το jungler. Είτε στο. Κοίτα. Τον έμεση λέει. Εντάξει που λέει. Δεν παίζει προ. Υπάρχει αυτή η λογική ότι το βάζουν πολύ στα ID και καλά για να κάνουν redirect το damage και να ζουν λίγο παραπάνω το ID. Εγώ θεωρώ ότι στα bruiser, τα οποία είναι να τραβήξει το κουμπί, είναι πολύ καλύτερο πάντως. Γεια σου λε φαλιρισμένα, καλησπέρα, καλησπέρα. Θυμάμαι εποχές Huni Steelback Fanatic που πηγαίνει την σκίτση Game 5. Αυτή στην ονομάσια τώρα βλέπουμε τον Ona που μπορεί να βάλει. Και τώρα βλέπουμε τον Ona μπορεί να βγάλει τα δαχτυλάκια από τον. Λαλ. Γεια σου ρε φαλερισμένα. Άψη για Nemesis όταν έπαιζε προ, ρε ήσταν. Ρε πρέπει να θυμάμαι, εγώ θυμάμαι τον Diamond Prox να παίζει με Κορεάτς και να τους κάνει έτσι. Να βγαίνει και να τους κάνει κολοδάχτυλα έτσι. Να τους νικάει, να τους γκαπάρει μέσα στα μούτρα, να τους κάνει σκίλτσα και να τους κάνει έτσι. Αυτό θυμάμαι. Ω, παίζει εδώ. Πάλι τις RV5 παίζουν ρε. Καλά δεν νίκαγε, απλά τουλάχιστον κάτι γίνει στα έπαιρνε ρε φίλε, η Moscow Fire. Ασέβεσαι Moscow Fire, ασέβεσαι Moscow Fire. Βέβαια προφανώς αυτό το stream, είμαστε Κορεάτες. Μπλαβαίνει. Δεν είχε κουμπιά ο Humanoid. Έκανε Epsilon. Έκανε W για να προλάβει το Epsilon. Σωστά. Και δεν είχε ulti. Έτα, μπε στο one. Εντάξει, μωρέ, οι PSG θα φύγουν μπαμ μπαμ. Κατάλαβε, Νικόλα. Φύγουν. Πολύ fast. Κακές επιλογές που σε βοηθώ, Λεκ. Και αρκετά περίεργα άτομα σε περίεργες θέσεις. Α, έκανε και το ρο. Ε, όχι, δεν γίνεται έτσι. Ω, δεν είμαι λάδι στις νοσταλγίες καθόλου, ίσα ίσα. Δεν είμαι τύπος που θα άρχισε να μιλάω για τα 100 χρόνια πριν. Έτσι, ένα comment έκανα. Γενικά το game είναι πολύ διαφορετικό από τότε. Επίσης, δεν είναι ότι έπεσε. Πού τους κέρδισε με μαλάκα. Ισχύει, καλά λέμε το ρήμα. Πού τους κέρδισε η Ευρώπη για να πούμε ότι. Τι κάνουνε, ρε. Ωρε, τι του κόψω, Πέις. Ωρε, παιχνίδια, Πέις. Ότι πέθανε. Τον W. Τι γίνεται ρε. Μπαχ, τώρα ζόρικα. Έγινε χιλάρι πήρε γούρους εκεί τώρα. Μαρακα, πως πέθανε ο άλλος από ότι πέθανε το Lucian περιπτώτους. Τα μπλουκ της Νάμι, έφυγε στον αέρα. Πάρ' τον Blastcon βρε Χέστη να πούμε κάνεις W. Ωραία, για να δούμε λίγο. Δεν μπορώ να φάει τάλι με αυτός πάνω. Ωραία. Το Red το πήρε για το first strike. Το Red Buff πέραν το σκότωσε. Το Red Buff πέραν να ήτανε. Έφαγε το Liandry's dot damage. Μαζί με το extra του Mandate και μετά το Red που πήρε το kill.
Εντάξει, ψόφα και από το άλλο. Ναι, οκ, αλλά... Του πήγε χέρι και τέλειωσε. Πιάστηκε ο Νόα! Αχ, ποιος είναι θες. Κόμμετ έχει ο Τσόβι. Το κόμμετ που δώσαν του Τσόβι. Οκ. Φω, μερέντα, μερέντα. Βλέπουμε Φανάκ να φάει τώρα 5v5, βγαίνει με τίποτα. Δεν μπορεί να πάει παίξουν πέρμα με το Σάιτς Λεμπλάνκ. Πέρμα με το Σάιτς Λεμπλάνκ πάει να παίξουν, αλλά η Λεμπλάνκ μετά από ένα σημείο άρχισε να κάνει πάλι τρογές. Ενώ το παίζει το παιχνίδι καλά, μέχρι ένα σημείο humanoid, μετά για κάποιο λόγο στακάρει πέρμα, πέρμα με το team. It happens again. Liquid Fnatic θα δούμε, σοβαρά μιλάς. Όντως. Oh. Oh no. Αν δεν πάω το ματσάρνο γιατί το αφήνουν open. Γιατί δεν πάω να τα μπανάνουν όλα φιλετώστα δυστυχώς. Δεν εννοώ να νικεί side. Ρε όταν λέω να πάει side. Δεν εννοώ να πάει και να στον πάρει και να ανοίξει τον Nexus. Εννοώ ρε φίλε να έχει τουλάχιστον side control για να μπορεί μετά έστω να είναι πρώτο στο move. Έστω, γιατί το να στακάρει τώρα ας πούμε είναι εξίσου useless. Το κάνει τώρα μετά από 25 λεπτά. Ναι, η Dylan Blank είναι left. Ωραίος, Oscar. Το Ignite είναι τέτοιο ρε, παίζει ένα Seal Spellbook. Παίζει ένα Seal. Ποιος άλλο πιάστηκε εκεί. Ο χτυπή. Έχετε τον Blank. Μαλάκα που πήγε. Ω, παιχνίδια Pace. Ω, φύρε μαλάκα. Ναι όντως, γιατί έφυσαμε solo open τελικά. Πώς αν δεν έκανε 4, αν δεν έκανε και στον αξίο Razdork. Εντάξει, πιστεύω ότι G2 θα είναι καλύτερη overall. Αυτός ο Νόα, αν ήταν στην Κιβωτό, δεν θα υπήρχαν ζώα όπως είπε εκεί τα μαμά χωρίς χέρια.